τώρα και όπως θα μιλήσω, αλλά με αναγκάζεται να το μιλήσω, διότι είναι ωραία να κάθεσαι να λες 470.000. Οι 470.000 είναι τα 6 χρόνια. Δεν έκατσε όμως να σκεφτείς πόσο πλήρωσε η Δημοτική Αρχή μόνο το 13 που έγινε η ζημιά, 240.000 να πούμε για να καθαρίσει την Αγία Ευθυμία. Ο Σωτηρόπουλος, ο διετής, πάρα πολύ ωραία τα λέει, αλλά για να μην πηγεί η Αγία Ευθυμία, έδωσαμε εδώ και σπάσανε τα τυχεία να πούμε της παραλίας για να φύγουν τα νερά. Όσον αφορά που μιλάς, μια και με βρήκε Νικολούλη γιατί με είχατε χάσει και δεν ερχόμουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, μα νομίζω ο Ανδρέας ο Ζαπάντης, που χαίρει τις εκτιμήσεώς μου τουλάχιστον, είναι δίπλα, και ο κύριος Αραβαντινός που είναι γραμματέας, ξέρει καλά ότι συνεδριάζει στην Αθήνα ήταν όταν είχατε τα συμβούλια. Με βρήκε όμως η Νικολούλη. Λοιπόν, να μην σε χάσει μονάχα, να μην κύριε, σε χάσει. Κύριε Ρουχωτά. Δεν έχω ανάγκη. Βγάλτε αποθυμένα Βασίλη Ρουχωτά, γιατί εγώ την άλλη εβδομάδα θα δω συνέντευξη τύπου τι πλήρωσα. 2.300.000 για το Δήμο του Αργοστολίου. Τα δύο χρόνια. Και για σας, προχθές ήρθε η απόφαση του Μοσχόπουλου, 250.000. Πόσες αποφάσεις ήταν από τα δικαστήρια. Λοιπόν, είναι ωραία να λέμε ότι πήραμε τα 470.000, αλλά τι τα κάναμε. Εν πάση περιπτώσει, η διαχείριση δική μου της σημερινής Δημοτικής Αρχής είναι στη διάθεσή σας. Σας έχω πει ότι λάσπη στο πρόσωπο του Παρίσι ποτέ δεν χωράει να πάει. Από εκεί και πέρα, ό,τι και αν λέτε και όσο και χτυπιόσαστε, αυτή τη στιγμή η διαχείριση Δημοτικής Αρχής δεν θα μπορούσε να γίνει. Και γι' αυτό είδατε και το αποτέλεσμα. Ότι αυτή τη στιγμή μας στηρίξανε για δεύτερη φορά. Και σας υποσχέθηκα ότι και το 24 ακόμα θα είμαι δήμαρχος. Και αν αποφασίσω θα πάω και στο 32 μετά. Επειδή λοιπόν για την υγεία μου που χαίρει, για τη μάνα μου στα στο είπε ότι έζησε 100, λοιπόν, και η διαχείριση είναι άψογη, σας πληροφορώ τώρα ότι οι μελέτες οι περιβαντολογικές επάνω στην Πύλαρο καμία δεν εκτελέσανε καμία μελέτη από τις περιβαντολογικές, όλες ήταν χάλια. Σήμερα λοιπόν αποφάσισε η Δημοτική Αρχή να βάλει τις τεχνικές υπηρεσίες, οι οποίες πήγανε και κάνανε την αυτοψία. Το έργο είναι μεγάλο, τους φωνάξαμε και εδώ ήταν και ο Μάρκος τότε, ο Κοτσιλίνης, την εταιρεία να έρθει και ανέλαβαν να τα φτιάξουν, και υποτίθεται ότι τα φτιάξανε, απεδείχθηκε ότι δεν φτιάξαν τίποτα. Τώρα λοιπόν τους έχει φωνάξει και ο Περιφερειάρχης να έρθουν εδώ, να καθίσουμε κάτω, να δούμε τι φταίει και να προχωρήσουν να το φτιάξουν. Είμαστε υπεύθυνοι έναντι της κοινωνίας της Πυλάρου και πρέπει να κάνουμε τα πάντα. Τώρα ποιος έφταξε για τις λεκάνες ή για τους κύμαρους, αυτά γίνανε. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα να δούμε. Το να ρίχνουμε να λαϊκίζουμε είναι εύκολο, αλλά τι κάνουμε από εδώ και πέρα πρέπει να δούμε. Πάμε, κύριε Δημητράτε.